Καλημέρα κύριε Ξαδάκτυλη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Πόσο σας προβληματίζει το click away και το άνοιγμα δραστηριοτήτων όπως Κομωτήρια και Νιχάδικα? Πιστεύετε πως θα έχουμε φαινόμενα συνωστισμού και επομένως νέα αύξηση κρουσμάτων? Στο χέρι μας είναι να μην έχουμε φαινόμενα συνωστισμού, έτσι ώστε να μειώσουμε την επιβάρηση που θα έχουμε σε ό,τι αφορά τη διάδοση του ιού από αυτές τις δραστηριότητες. Είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβάλλει στην μετάδοση του ιού, οποιαδήποτε, γιατί ο ιός δεν ξέρει για ποιο λόγο εμείς κινούμαστε και τι κάνουμε, άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε αυτή η αύξηση να είναι η ελάχιστη δυνατή και να μην έχει σημασία στο τέλος. Αυτό είναι θέμα εφαρμογής, όπως αντιλαμβάνεστε, και αφορά όλους μας. Ναι. Τελικά η Επιτροπή ρωτήθηκε για το άνοιγμα αυτών των δραστηριοτήτων και ειδικά για τα νιχάδικα? Όχι, αλλά να σας πω τώρα, ξέρετε, δεν είναι δυνατόν και η Επιτροπή να γνωματεύει ήδη παντός επιστητούς στη σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι εντάξει τώρα αυτό... Ότι υπάρχει κοινή λογική, εννοείται. Για τα κουρία και για τα κομμωτήρια έγινε η συζήτηση. Για το λιανεμπόριο και τον τρόπο αυτό το συγκεκριμένο της παραλαβής εκτός καταστήματος ή του μολόν λαβέ, όπως θα μπορούσε να το πει ο κ. Γεωργιάδης. Απορώ πως δεν το σκέφτηκε. Τι κλικαγουή. Μολόν λαβέ, έλα να το πάρεις. Γι' αυτό έγινε συζήτηση. Ναι. Τώρα για τα άλλα, τα συγκεκριμένα δεν ρωτηθήκαμε, αλλά δεν είναι και απαραίτητο, ξέρετε, να ρωτούμαστε για τα πάντα. Διαβάζω ότι επειδή συνεδριάζει και σήμερα η Ιερά Σύνοδος, ότι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ Εκκλησίας και κυβέρνησης. Και εγώ αυτό που είπα από το πρωί, Πρόεδρε, είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα να βρουν χρυσή τομή η Εκκλησία και η κυβέρνηση. Εδώ πέρα είναι τι θα πούνε οι ειδικοί. Δηλαδή, εντάξει, οι αξίες του χριστιανισμού είναι και εκτός Εκκλησίας, πέρα από το προσχηματικό και το υποκριτικό μερικές φορές ανάβω ένα κέρι και κάνω μια μετάνοια και φυλάω μια εικόνα. Αυτό τώρα πώς μπορεί? Δηλαδή χθες μου έλεγε ο κύριος Κότσης ότι καλό είναι να σκεφτόμαστε να κάνουμε Πάσχα και να μην σκεφτόμαστε πώς θα πάμε στις Εκκλησίες τα Χριστούγεννα. Είναι έτσι? Κυρία Σαμαλαδά, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα σχετικά με το θέμα της Εκκλησίας της δικής μας και γενικότερα με τους χώρους λατρείας, αλλά ειδικά με τη δική μας την Εκκλησία. Γιατί όλοι χριστιανοί είμαστε και όλοι πιστεύουμε και όλοι θέλουμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ότι έχουμε μια επίσημη στάση της Εκκλησίας, η οποία είναι απολύτως βοηθητική σε ό,τι αφορά το έργο μας για τον περιορισμό της πανδημίας. Απολύτως βοηθητική. Και έχουμε και επιμέρους στάσεις, οι οποίες είναι στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Δείχνουν το διχασμό που υπάρχει και μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε ότι η επίσημη φωνή της Εκκλησίας είναι η φωνή που βοηθά τους πάντες, οι επιμέρους φωνές είναι φωνές που δημιουργούν προβλήματα. Και πάρα πολύ μάλιστα δίνουν την εντύπωση ότι κατά κάποιον τρόπο που δεν συμβαίνει, η Εκκλησία βρίσκεται υπό διωγμόν. Ο ιός βρίσκεται υπό διωγμόν, ο οποίος μεταδίδεται οπουδήποτε συγκεντρώνονται άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε ορισμένα φαινόμενα τα οποία είναι πολύ προβληματικά. Δηλαδή, έχουμε συγκεντρώσεις ανθρώπων αντιεκκλησιασμού στα πλαίσια αυτά, οι οποίες συμβαίνουν. Έχουμε κηρύγματα τα οποία δεν μας βοηθούν. Δηλαδή, έχουμε τέτοια πράγματα. Τώρα, αν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μην έχουμε αυτές τις παρενέργειες και να μην έχουμε και κυκλοφορία του ιού, αυτό θα είναι ευχής έργο. Και αυτό βρίσκεται συνήθως με τη συνεργασία, ελπίζουμε, και θα θέλαμε να δούμε τι θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει από αυτό το οποίο προβλέπεται σήμερα. Ναι. Βέβαια, κύριε Ξαδάκτυλη, ας βρει ο καθένας τις αξίες του χριστιανισμού στην καθημερινή του συμπεριφορά και ας αφήσει αυτά εδώ τις επισκέψεις της Εκκλησίας. Είδαμε τι έγινε 26 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Με τιμά αυτό. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μείωση των κρουσμάτων, ενώ και στη Θεσσαλονίκη είχαμε μείωση της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του κορονοϊού στα λίμματα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δημιουργούν αισιοδοξία αυτά τα στοιχεία και πιστεύετε πως μπορεί να στείλουν λαθασμένο μήνυμα στους πολίτες και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση?
Κοιτάξτε, τα στοιχεία αυτά ευτυχώς που υπάρχουν, γιατί μας δείχνουν ότι η κόπη μας τόσο καιρό δεν ήταν μάταιη. Αλλιώς θα μας έπιανε μια απελπισία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να είμαστε 6 μήνες σε lockdown, 6 εβδομάδες με συγχωρείτε, σε lockdown και να μην βλέπουμε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, έστω και αργά, αρχίζει να φαίνεται. Δεν είναι τα στοιχεία όμως, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Δηλαδή, τα 139 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι αριθμός να εφησυχάζουμε. Είναι αριθμός που μας λέει ότι είμαστε. Έχουν αρχίσει να αποδίδουν, δεν είμαστε εκεί που ήμασταν, επιτέλους. Ναι. Αλλά δεν είμαστε και εδώ που μπορούμε να πούμε τελειώσαμε τώρα, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, διότι τα σκληρά στοιχεία, όπως έχετε μάθει τώρα πλέον όλοι και επισημαίνετε πριν από εμάς, δεν είναι καλά. Οι 550 άνθρωποι που βρίσκονται στις εντατικές και οι 4.000 που νοσηλεύονται. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ο οποίος πρέπει να μειωθεί. Και πρέπει να μειωθεί και διότι οποιαδήποτε αύξηση θα σημάνει σοβαρότατο πρόβλημα και τραγωδίες, αλλά και διότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους φροντίζουν και οι οποίοι έχουν εξαντληθεί σωματικά, ψυχικά και πνευματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα και πρέπει να πάρουν μία ανάσα. Δηλαδή, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το σύστημα όλο πρέπει να μπορέσει να ξεκουραστεί για να μπορεί και να ξανααποδώσει αν τυχόν χρειαστεί εκ νέου. Και να ασχοληθεί και με τις ασθένειες τις υπόλοιπες, οι οποίες έχουμε 6 εβδομάδες τώρα που κάνουμε σαν να μην υπάρχουν, ενώ υπάρχουν. Θα αρχίσει δηλαδή να πεθαίνει ο κόσμος από τις άλλες ασθένειες, γιατί δεν πηγαίνει στα νοσοκομεία αφενός, φοβάται να πάει, και αφετέρου και να πάει, μα αφού οι μισές κλινικές έχουν κλείσει, έχουν συμπτυχθεί. Δηλαδή εξυπηρετούνται τα τελείως επίγοντα περιστατικά. Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, Πρόεδρε, ότι το προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό, έχει δουλέψει με τόση αυταπάρνηση που έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και η οποιαδήποτε ελαστικότητα υπήρχε στο σύστημα έχει φτάσει στο σημείο της πλαστικότητας που το επόμενο είναι να σπάσει. Περιμένουμε τρίτο κύμα τον Γενάρη, όπως λέγαμε από την αρχή. Κοιτάξτε, το τρίτο κύμα θα το δούμε εφόσον αυτό το δεύτερο κύμα κοπάσει. Γιατί αυτό το δεύτερο κύμα δεν το έχουμε δει ακόμα να κοπάσει. Δεν το έχουμε δει να ηρεμεί και να πούμε ότι τώρα έρχεται το τρίτο κύμα. Και γι' αυτό το λόγο, αν τυχόν έχουμε μία αναζωπήρωση τώρα, πιο σωστό θα ήταν να μιλούμε για ενίσχυση εκ νέου ή αναζωπήρωση του δευτέρου κύματος παρά για τρίτο κύμα. Αν κοπάσει και πέσει και αρθούμε σε στοιχεία ηρεμίας σε αυτή τη φάση, μετά θα μπορούμε να έχουμε ένα τρίτο κύμα, το οποίο βεβαίως δεν αποκλείεται. Το συζητούν όλοι, το βλέπουν όλοι και τα μηνύματα είναι ότι ο ιός δεν είναι κάτι το οποίο εξαφανίζεται, για την ώρα τουλάχιστον. Άρα ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για λίγο ακόμα. Ναι. Εσείς πόσο αισιόδοξοι είστε για μια ταχύτατη διαδικασία του εμβολιασμού και αν θα πρέπει να εμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας ώστε να συνδράμει το έργο των εμβολιαστικών κέντρων που έχουν καθοριστεί? Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός που υπάρχει για τον εμβολιασμό χρειάζεται αλλαγές. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει εμείς ως σχεδιασμό, εάν εφαρμοστεί έτσι όπως βρίσκεται στο χαρτί σήμερα, και έχει περιθώριο βέβαια να αλλάξει και γι' αυτό το λέμε, δεν είναι ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός. Έχουμε επισημάνει τι πρέπει να αλλάξει και έχουμε επισημάνει και πώς πρέπει να γίνει. Καταρχάς, είναι απρόσωπος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι απρόσωπος. Η χώρα έχει 50.000 γιατρούς και 20.000 ιδιωτικά ιατρία που μπορούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν και σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς για να γίνουν εμβολιασμοί εύκολα, γρήγορα και υπεύθυνα. Ανταυτού βλέπουμε ότι επιλέγεται ένα σύστημα το οποίο είναι τυφλό, είναι απρόσωπο και δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει τους ασθενείς. Όπως επίσης επιλέγεται και ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί δια αντιπροσώπων και με χρήματα, και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει και γιατί μας περισσεύουν 12 εκατομμύρια παραδείγματος χάρη να τα πληρώσουμε για να κλείσουμε τα ραντεβού μας, και γιατί πρέπει να μπαίνουν πολύ ενδιάμεση σε αυτή την ιστορία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, τι προτείνεται σήμερα στον άνθρωπο που θέλει να κλείσει ένα ραντεβού για να εμβολιαστεί? Να μπει σε μια πλατφόρμα, ξέρουμε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι έχουν δυσκολία με τις πλατφόρμες, και να κλείσει ένα ραντεβού
μηχανικά για να πάει να εμβολιαστεί σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, οποιοδήποτε εμβολιαστικό κέντρο. Όταν θα πάει στο εμβολιαστικό κέντρο, εκεί θα του πάρουν ένα ιστορικό και μπορεί να μείνει για τον εμβολιασμό ή μπορεί να του πούνε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστείτε και να φύγετε. Άρα αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουμε απώλεια χρόνου, εμβολίου και εμπιστοσύνης. Εναλλακτικά θα μπορούσε να κλείσει το, προτείνεται να κλείσει το ραντεβού του στο φαρμακείο με κόστος 1 ευρώ, δηλαδή για όλη τη χώρα 12 εκατομμύρια ευρώ για τα ραντεβού. Και εγώ ρωτώ γιατί δεν έχει προβλεφθεί το απλούστατο, αυτό που συμβαίνει αυτονοήτως. Να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό του, δωρεάν, να κλείσει το ραντεβού του, να συμβουλευτεί και να συζητήσει με τον γιατρό του τα τυχόν προβλήματα υγείας του και να πάει να εμβολιαστεί στο γιατρό του. Αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχει προβλεφθεί, το οποίο είναι το πιο απλό, αυτό που γίνεται με σχεδόν όλους τους εμβολιασμούς. Ναι, αυτό που θα αυξήσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ναι. Ελπίζω να αντιληφθεί η πολιτεία ότι αυτή τη στιγμή το ραντεβού στα τυφλά δεν θα τη βοηθήσει και να προβλεφθούν και όλα όσα είναι απαραίτητα για να έχουμε έναν αποτελεσματικό εμβολιασμό. Μην φτάσουμε στο σημείο δηλαδή να έχουμε τους εθελοντές βουλευτές έτοιμους να μπουν στα νοσοκομεία μας και να χρειάζεται που δεν μπορούν 40 μέρες η κυβέρνηση για να τους εντάξει. Μα δεν μπορούν να μπουν. Ακόμα δεν έχουν μπει οι ιδιώτες γιατροί. Αφήστε τους βουλευτές. Οι ιδιώτες δεν έχουν μπει ακόμα. Η γραφειοκρατία. Αυτό ακριβώς, ναι. αυτό ακριβώς επισημαίνω. Διότι ξέρετε, αυτό το χρονικό και η χρονική αποθάριση είναι αποθάριση. Ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Κάτι σήμερα, δεν του δοθεί ευκαιρία να το κάνει σήμερα. Μπορεί να μην το κάνει ποτέ. Δεν θα το κάνει ποτέ. Η αναβολή. Κλείνοντας, δεν θα αναφερθώ στο ρεβεγιόν. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ανοησία να καθόμαστε να συζητάμε σε αυτές τις καταστάσεις ότι αν θα κάνουμε ρεβεγιόν ή όχι και πόσα άτομα θα έρθουν και αν θα χρειαστεί να μείνουν στο σπίτι μας το βράδυ γιατί θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε τώρα τις οικογένειές μας να έχουμε να τις δούμε και να τις αγκαλιάσουμε και να τις φιλήσουμε 2-3 μήνες, για να μην πω για μερικούς που είναι από το περασμένο lockdown και υπό το φόβο και την ευθύνη δεν έχουν έρθει σε επαφή. Θέλω όμως να ρωτήσω την άποψή σας για τα σχολεία, γιατί καίει πολλούς γονείς, κύριε Ξαδάκτυλε, η απόφαση αν τελικά θα ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Γενάρη. Η επιθυμία είναι να καταφέρουμε να τα ανοίξουμε τα σχολεία. Αυτή είναι η επιθυμία. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει και τα στοιχεία να μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Αν τα στοιχεία μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχει καμία διάθεση σε κανέναν να μην ληφθεί η απόφαση. Αλλά θα πρέπει τα στοιχεία να μας δίνουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν σε αυτές τις ημέρες που από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο κάνουμε τα πάντα για να εξαντλήσουμε τα όρια όσων προβλέπονται και κάνουμε και κάτι παραπάνω και φτάσουμε σε κατάσταση που με ζόρι αποφύγαμε, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα διευκολυνθούμε στο να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Οι συνέπειες, αν δηλαδή αυτό το μικρό άνοιγμα του click away, τα νυχάδικα, το κομμωτήρια, συμβάλλουν τελικά στη διασπορά και δεν περιορίσουν επιπλέον τη διασπορά, πότε θα δούμε το αποτέλεσμα αυτού του μικρού ανοίγματος? Θα έχουμε προλάβει να το δούμε μέχρι τις 10 Γενάρη που είναι να ανοίξουν τα σχολεία, ή θα ανοίξουμε τα σχολεία και τότε θα φανούν και οι συνέπειες των γιορτών, του συνωστισμού, του συγχρονισμού των γιορτών? Οριακά θα το δούμε. 15 με 20 μέρες θέλουμε για να δούμε τα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι 15 και 20 μέρες πάμε στις 5 Ιανουαρίου. Ναι, οριακά. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Καλημέρα. Και εγώ καλή σας ημέρα.